Μαζί μας ο τουριστικός πράκτορας ο κύριος Αντίπας Σιφάκης, ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τη συγκεκριμένη αγορά, που τα τελευταία 10 χρόνια αποτελεί και έναν βασικό πυλώνα στήριξης της οικονομίας της Κρήτης και της τουριστικής μας βιομηχανίας. Κύριε Σιφάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Πασκαλάκη. Και θέλω λίγο να μας πείτε, γιατί δεν είναι γνωστό αυτό, δηλαδή δεν έχει βγει ούτε σε μέσα μαζικής ενημέρωσης εδώ στην Κρήτη, τι ακριβώς συμβαίνει με τη ρώσικη αγορά, ανοίγει τελικά τώρα το Σεπτέμβριο του 2020 ή απλά είναι μια παρανόηση με ένα έντονο παρασκήνιο? Κύριε Δασκαλάκη, έγινε πράγματι πριν από 3-4 μέρες ένα, ας το πούμε, επικοινωνιακό ατόπιμα. Ενημερώθηκαν τα μέσα ενημέρωσης με τον α ή β τρόπο ότι ανοίγει η ρώσικη αγορά. Ο κόσμος, ο πολλής, διαβάζει την επικεφαλίδα. Εάν πήγαινε όμως λίγο παρακάτω, θα έβλεπε ότι αυτό που αναφέρθηκε σαν άνοιγμα της ρώσικης αγοράς δεν ήταν τίποτα άλλο παρά προσπάθεια εξυπηρέτησης κάποιων από τους χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι κάθε χρόνο, κάθε μέρα πετάνε με γραμμές από τη μία πόλη στην άλλη, εν προκειμένου από τη Μόσχα, ας πούμε, ή την Αγία Πετρούπολη προς τις ελληνικές πόλεις. Αυτοί οι άνθρωποι εξεδήλωσαν εδώ και πολύ καιρό την ανάγκη να βρεθεί μία λύση για να έρθουν στην Ελλάδα να κάνουν τις δουλειές τους, να δουν τους συγγενείς τους, τις οικογένειές τους και από Ελλάδα προς Ρωσία το ίδιο. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν αποφασίστηκε από την Ελλάδα να προταθεί στη Ρωσία να μπουν 3 πτήσεις μικρές, δηλαδή της τάξης του 737-200 αεροπλάνου που χωράει 168 θέσεις, μία πτήση τέτοια εβδομαδιαίως στη Θεσσαλονίκη, άλλη μία στην Αθήνα και άλλη μία στο Ηράκλειο, δηλαδή 3 πτήσεις εβδομαδιαίως επί 168 θέσεις, μας κάνει 500 θέσεις για όλη τη Ρωσία προς την Ελλάδα. Άρα αυτό πρακτικά, κύριε Σιφάκη, σημαίνει ότι με αυτές τις 3 πτήσεις θέλουν να εξυπηρετήσουν ανθρώπους που μπορεί να ήταν και εγκλωβισμένοι στη Ρωσία από την περίοδο της καραντίνας. Υπάρχουν και πολλοί Έλληνες που ζουν εκεί. Είναι χιλιάδες οι άνθρωποι. Ακριβώς, να επιστρέψουν. Άρα δεν τίθεται θέμα εισρωής ξένων τουριστών από τη Ρωσία στην Ελλάδα. Σε καμία περίπτωση. Mm-hmm. Γιατί δημιουργήθηκε αυτό το αλαλούμ? Δηλαδή, φαντάζομαι ότι εσείς ως επιχειρηματίας τουρισμός, τουριστικός πράκτορας, που διαχειρίζεστε ένα πολύ μεγάλο μέρος των αφίξεων των Ρώσων τουριστών στην Κρήτη και όχι μόνο, θα δεχτήκατε και οχλήσεις από ανθρώπους του τουρισμού που λένε ανοίγουμε? Κοιτάξτε να δείτε, πράγματι έγινε τις 3 τελευταίες μέρες, υπήρχαν εκατοντάδες τηλεφωνήματα, δεν υπερβάλλω, προς όλους τους συναδέλφους μου που ασχολούμαστε με τη ρώσικη αγορά, για να ο καθένας από τη μεριά του να προλάβει να πάρει έστω ένα μικρό μερίδιο από αυτούς που θα έρθουν. Mm-hmm. Έπρεπε τώρα εμείς να καθίσουμε να εξηγήσουμε αυτά που δεν μεταδόθησαν σωστά, δεν επικοινωνιακά υστέρησαν στην παρουσίαση της πραγματικότητας και έπρεπε εμείς να κληθούμε, αλλά δεν είναι η δουλειά μας αυτή, γιατί ξέρετε. Άρα ήταν ένα λάθος της κυβέρνησης, του Υπουργείου Τουρισμού, αυτή η παρανόηση να φανεί ότι ανοίγει μια αγορά που τελικά δεν ανοίγει? Θεωρώ ότι το Υπουργείο Τουρισμού είναι αυτό το οποίο καταρχήν, από εκεί ξεκινάνε οτιδήποτε πηγάζει για τον τουρισμό μας. Θεωρώ λοιπόν ότι από το Υπουργείο Τουρισμού πήγασε αυτού του είδους η πληροφόρηση και εφόσον διαπίστωσαν το πρώτο βράδυ ότι υπήρχε η διάχυση της πληροφόρησης με αυτό τον τρόπο, γιατί τουλάχιστον την επόμενη μέρα δεν έτρεξαν να ενημερώσουν τα κανάλια, τα ραδιόφωνα, τον τύπο, τα sites κλπ. Ότι ξέρετε, αυτό δεν είναι άνοιγμα της ρώσικης αγοράς, είναι εξυπηρέτηση κάποιων ανθρώπων οι οποίοι πρέπει οπωσδήποτε ή να πάνε ή να έρθουν από την Ρωσία. Άρα, ακούγοντας, αντιλαμβάνομαι ότι πρόκειται για πτήσεις επαναπατρισμού ανθρώπων που θέλουν να φύγουν είτε από την Ελλάδα είτε από τη Ρωσία. Μόνο από τη Ρωσία. Αν θέλει τώρα ένας Έλληνας να πάει στη Μόσχα και να γυρίζει, δεν θα μπορέσει. Μάλιστα. Άρα, αυτό μιλάμε ουσιαστικά για πτήσεις επαναπατρισμού. Ναι. Από τη μία πλευρά όμως και όχι, όχι και από την άλλη. Όχι κατά ανάγκη επαναπατρισμού. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να επιστρέψουν, να εξυπηρετηθούν ακριβώς. Μπορώ να σας αναφέρω το παράδειγμα ενός πολύ γνωστού προέδρου μεγάλης ποδοσφαιρικής ομάδας, ο οποίος ζει στη Ρωσία, ο οποίος εδώ και 4 μήνες δεν μπόρεσε να έρθει στην Ελλάδα. Μάλιστα. Εσείς, ως άνθρωπος του τουρισμού, έχετε σκοπό ή έχετε ζητήσει από το αρμόδιο Υπουργείο Τουρισμού της χώρας μας να κάνει μία διευκρίνηση για να σταματήσει αυτή η παρανόηση? Από την πρώτη στιγμή. Και η απάντηση που πήρατε από το Υπουργείο Τουρισμού? Καμία απάντηση. Αυτό
Τώρα κοιτάξτε να δείτε. Κανείς δεν θέλει τώρα να μεταφέρει τα πράγματα έτσι και να δημιουργεί εντάσεις. Mm-hmm. Η απάντηση η οποία έλαβα από τους 2-3 φορείς στους οποίους απευθύνθηκα δεν με ικανοποίησε. Μάλιστα. Κλείνοντας, γιατί νομίζω ότι καταφέρατε να μας λύσετε την απορία για να μην υπάρχει και παρανόηση στους ανθρώπους που μπορεί να ακούσουν άνοιξη η ρωσική αγορά. Πράγματι δεν έκαναν άνοιγμα της αγοράς. Αυτές οι πτήσεις πότε θα ξεκινήσουν, κύριε Σιφάκη? Είπατε 3. Υποτίθεται 7 Σεπτεμβρίου. Σεπτεμβρίου, δηλαδή τη Δευτέρα. Αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Θα έρθει πούμε, στο Ηράκλειο πτήση από Ρωσία. Δεν είχε ξεκαθαρίσει, όχι. Δεν είχε ξεκαθαρίσει. Λοιπόν, σήμερα το μεσημέρι. Ένα τελευταίο ερώτημα για να σας αποδεσμεύσω. Βρισκόμαστε ήδη στον τρίτο μήνα αυτής της αμφιλεγόμενης δύσκολης τουριστικής περίοδου. Έχοντας ήδη την εμπειρία των αριθμών των 2 προηγούμενων μηνών, θεωρείτε ότι η Κρήτη δείχνει ότι ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες εποχές έχει μία τεράστια δυναμική? Κύριε Δασκαλάκη, αλίμονο εάν στη φετινή πορεία του τουρισμού μας έλειπε η Κρήτη. Η Κρήτη στήριξε τον όποιο τουρισμό ήρθε φέτος στην Ελλάδα. Σε μεγάλο ποσοστό, δεν είμαι σε θέση να εκφράσω το ακριβές νούμερο, ξέρω όμως ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό, αυτό μπορεί να το μάθει κανείς σε απόλυτα νούμερα από τα αεροδρόμια. Θα σας πω κατά προσέγγιση ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο περίπου 600.000 ήρθαν μόνο στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου και 250.000 στο αεροδρόμιο των Χανίων. Άρα μιλάμε για 850.000 μέσα σε 2 μήνες. Αυτό πραγματικά αποτυπώνει αυτό που λέτε. Η Κρήτη στήριξε αυτό που λέμε ελληνική βιομηχανία. Πριν την έναρξη τη σεζόν, σε αυτό το τραπέζι είχαμε πει νούμερα. Στην εκπομπή ώρα έχουμε, σωστά. Ναι, και πέσαμε ακριβώς μέσα. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά το από εδώ και πέρα, γιατί ο στόχος των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό είναι να παρατείνουν, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες της πανδημίας, την σεζόν μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου. Η δική σας εκτίμηση είναι ότι μπορούμε με αυτούς τους λίγους τουρίστες να πάμε μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου? Και αν ναι, έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε ένα στοίχημα που θα μπορούσε να αποτελέσει όπλο τεράστιας διαφήμισης για την επόμενη χρονιά του 2021? Οι επόμενες 4-5 εβδομάδες, δηλαδή μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, η μετάδοση, η μεταδοτικότητα του ιού θα μας δείχνει εβδομάδα τη εβδομάδα σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε. Εάν καταφέρουμε και μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου δεν δημιουργεί τεράστιος αριθμός κρουσμάτων, τότε πράγματι θα τεθεί το θέμα της παράτασης ακόμα για 3 εβδομάδες, δηλαδή μέχρι 15 Νοεμβρίου τη σεζόν. Αυτό είναι προς το ενδιαφέρονται οι πάντες γι' αυτό, γιατί άλλωστε δεν έχουν από το τέλος Οκτωβρίου άλλα destination να πάνε τις πτήσεις τους, όπως είναι τα υπόλοιπα καλοκαίρια. Φέτος υπάρχει αυτή η άνεση από πλευράς πτήσεων. Αυτό όμως θα φανεί από το πόσο εμείς θα προσέξουμε μεταξύ μας να προστατέψουμε το προϊόν μας. Αυτό είναι κάτι που ενδιαφέρει όλους μας. Mm-hmm. Εάν λοιπόν εμείς προσέξουμε πάρα πολύ και δούμε ότι τα κρούσματα παραμένουν χαμηλά, τότε πάρα πολύ ωραία θα σκεφτούμε από την αρχή του Οκτωβρίου εάν θα μπορέσουμε να επεκτείνουμε. Αυτό θα εξαρτηθεί από εμάς. Επειδή βρισκόμαστε ήδη μαζί με τα Χανιά εδώ στην Κρήτη σε ένα μερικό lockdown, πρέπει να βρούμε. Θεωρείτε ότι αυτό μπορεί, αν κρατηθεί, τελειώνει στις 15 του Σεπτέμβρη. Ναι. Αν όμως ακολουθηθεί το παράδειγμα των Χανίων που ήδη βρίσκονται οι Χανιώτες στην τρίτη εβδομάδα αυτής της πραγματικότητας, θα μπορούσε να επηρεάσει? Και βεβαίως εγώ μιλάω για την ενιαία Κρήτη, γιατί είτε στα Χανιά είτε στο Ηράκλειο μπορεί να επηρεάσει. Προφανώς. Βεβαίως θα επηρεάσει αρνητικά. Εάν τα νούμερα συνεχίσουν να ανεβαίνουν, οι 2 εβδομάδες θα γίνουν 3 ή 3-4, οπότε κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί κανείς να κάθεται και να βάζει τους tour operators να προετοιμάζουν πτητικό πρόγραμμα με το φόβο ότι από στιγμή σε στιγμή, από εβδομάδα σε εβδομάδα, θα υπάρξει μια απότομη αύξηση. Καλώς ελήφθησαν όμως αυτά τα μέτρα, πιστεύετε? Εκ του αποτελέσματος, κύριε Δασκαλάκη, πιστεύω ότι εκ του αποτελέσματος πάει καλά.
Δηλαδή, στα Χανιά ήδη αποτυπώνεται μετά από τρεις εβδομάδες η πτωτική τάση των κρουσμάτων, σε αντίθεση με το Ηράκλειο που τις τελευταίες 5-6 μέρες ανεβαίνει. Το περιμένουμε από την επόμενη εβδομάδα στο Ηράκλειο να πέσουν τα κρούσματα. Μάλιστα. Κύριε Σιφάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλά.